Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζει να θερίζει τα εγωπρόβατα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να σκορπίζει την απόγνωση στους κτηνοτρόφους ή ευλογιά των αμνοερυφείων. Αυτή τη φορά στο Δήμο Μαρονίας Απών και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αρίσβης. Πάμε όμως να δούμε τι κατέγραψε νωρίς το πρωί του Σαββάτου η κάμερα του Αρτσανέλ Θράκης στη συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα και λεπτομέρειες θα παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. 650 μεγάλα ζώα και 400 αμνοερήφια, στο σύνολο 1050 ζώα, θανατώθηκαν στην περιοχή της Αρίσβης του Δήμου Μαρονίας Απών από την ζωονόσο της Ευλογιάς. Η ζημιά ανέρχεται περίπου στις 140.000 ευρώ. 1050 ζώα θανατώθηκαν στην περιοχή της Αρίσβης από την ζωονόσο της Ευλογιάς. Μετά το κρούσμα της Ευλογιάς στην περιοχή της Γρατινής, ήρθε αυτό των 1050 ζώων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Αρίσβης. Ιδιαίτερη είναι η ανησυχία των κτηνοτρόφων, αφού η Ευλογιά θερίζει τα ζώα των κτηνοτροφικών μονάδων τους. Οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο για να σταματήσει η εξάπλωση και να ανακουφιστούν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι. Σειρά έχει το θέμα της αποζημίωσης, όπου σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες θα καταβληθεί μέσα στο χρονικό διάστημα των 5 με 6 μηνών. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το χώρο της υγείας, οργάνωσε περιφερειακή συνδιάσκεψη υγειονομικών, που σαν στόχο έχει την καταγραφή των προβλημάτων αλλά και των ελλείψεων σε νοσοκομεία αλλά και κέντρα υγείας της περιφέρειας. Παρουσία του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, του κυρίου Καΐσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει πάρα πολλά για την υγεία και αυτά που είπε θα τα κάνει όλα. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό το πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Φυσικά δεν μπορεί να τα κάνει σε μια μέρα. Φυσικά είχαμε πει ότι δεν έχουμε κανένα μαγικό ραβδί για να λυθούν όλα αυτά. Για τα άμεσα προβλήματα, για τις άμεσες ανάγκες, για τις επίγουσες ανάγκες πλέον, γιατί μιλάμε για τραγικές περιπτώσεις, να σας πω ένα παράδειγμα. Έχω την βεβαιότητα ότι υπάρχει ασθενοφόρο αυτή τη στιγμή σε κέντρο υγείας το οποίο δεν μπορεί να βάλει βενζίνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί καταστάσεις έκτακτες μιλάμε. Ένα ασθενοφόρο που είναι σε ένα κέντρο υγείας στον ομό Εύρου και το οποίο δεν έχει να βάλει βενζίνη. Με τις αλλαγές που έγιναν και με όλα αυτά τις μεταρρυθμίσεις, τις ονομαζόμενες, οι οποίες ήταν απορρυθμίσεις. Λοιπόν, το ασθενοφόρο βρίσκεται στα δίκαια επάνω και με προκάρδιο άλογος ασθενής να μην μπορεί να μεταφερθεί διότι δεν υπάρχει βενζίνη. Όχι, δεν υπάρχει βενζίνη. Τα ασθενοφόρα, τώρα μπήκα σε ένα ειδικό θέμα, αλλά θέλω να το πω. Τα ασθενοφόρα μέχρι 31/12/14 υπαγόταν στα νοσοκομεία και επομένως ο εφαδιασμός τους γινόταν από τα νοσοκομεία. Λοιπόν, και από 1/1 γίνεται από την περιφέρεια, από την ΔΥΠΕ, η οποία δεν έχει τα ανάλογα κονδύλια, δεν έχει, και είμαστε 2 μήνες μετά την ανακατάταξη αυτή, χωρίς να μπορούν να βρεθούν λύσεις. Δηλαδή είναι τραγική η κατάσταση, με μια κουβέντα να του πω ποια είναι. Άλλωστε αυτή την μάζοξη που έχουμε εδώ πέρα, σε αυτό αποβλέπω. Να δούμε τα επίγοντα προβλήματα, τα άμεσα προβλήματα, στα οποία πρέπει να δώσουμε λύσεις. Έχουμε βέβαια ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την περιφέρεια, γιατί όπως ξέρετε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την υγεία και χωρίζεται η χώρα σε υγειονομικές περιφέρειες. Μια από τις υγειονομικές περιφέρειες είναι και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτή θα είναι αυτάρκης, θα είναι αυτόνομη, θα προσφέρονται δηλαδή όλες οι υπηρεσίες υγειονομικές στην περιοχή. Λοιπόν, αυτό όμως είναι το πρόγραμμα του μετέπειτα. Τώρα πράγματι είναι τα επίγοντα ζητήματα τα οποία πρέπει άμεσα να λύσουμε διότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Υποστελεχώσεις και ελλείψεις υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους βαθμούς. Ο προσανατολισμός ο δικός μας θα είναι διαφορετικός. Να στηρίξουμε πρώτα την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν θα διοριστούν γιατροί και άμεσα τώρα σε συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας θα προκηρυχθούν 1.000 θέσεις γιατρών και γύρω στις 5.000 νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτά είναι για τα άμεσα προβλήματα που θα πρέπει να καλυφθούν. Στην περιοχή μας δεν έχουν κατανεμηθεί ακόμα κατά νοσοκομείο και τέτοια, αλλά έχουμε έναν ικανό αριθμό και θα προκύψει και από τη σημερινή ανάγκη σε κάθε νοσοκομείο πόσοι θα πρέπει να πάνε και να διοριστούν. Σήμερα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το χώρο της υγείας οργανώνεται αυτή η περιφερειακή συνδιάσκεψη υγειονομικών που σαν στόχο έχει την καταγραφή
των προβλημάτων της περιφέρειας, να κατατεθούν κάποιες προτάσεις, να γίνουν κάποιες ζυμώσεις και όλα αυτά εν ώψη του προεκλογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ήταν άλλες από τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας που τόσο ανάγκη σήμερα τον έχει η ελληνική κοινωνία. Έχει ανάγκη πραγματικά να διαφυλάξουμε τόσο την αξιοπρέπεια και όσο την ισότιμη, απρόσκοπτη, έγκαιρη και ποιοτική πρόσβαση ολόκληρης της κοινωνίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς οργανωνόμαστε από κάτω ως περιφέρεια για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους στόχους αυτούς που προηγουμένως είπε. Ξεκινάμε λοιπόν καλώντας όλους τους υγειονομικούς που ανήκουν όχι μόνο οργανωμένα στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά που στηρίζουν την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ να έρχονται σε αυτές τις σκέψεις που θα κάνουμε. Θα εκλέξουμε κάποιο συντονιστικό, όχι με την έννοια των αποφάσεων, του συντονισμού κυρίαρχα, διότι εμείς είμαστε εδώ για να καταγράφουμε πρώτα και κύρια τα προβλήματα τα πιο οξυμένα της περιοχής μας, να μπορούμε να κάνουμε συγκροτημένες προτάσεις για να μπορούν να υλοποιηθούν από την κυβέρνηση. Αυτή η πρώτη μας λοιπόν συνάντηση νομίζω ότι έχει αυτόν τον σκοπό, να καταγράψει τα κυρίαρχα προβλήματα που υπάρχουν. Γνωρίζετε ότι εχθές έκλεισε η καρδιολογική κλινική της Ξάνθης. Το νοσοκομείο της Κομωτινής είναι στο όριο κάποιες κλινικές να κλείσουν. Επομένως εμείς είμαστε εδώ για να καταγράψουμε, όπως είπατε, και στις άμεσες προσλήψεις ποιες πρέπει να είναι οι ανάγκες για σε πρώτη φάση να μην κλείσει καμία κλινική, για να έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που θέλουμε και κυρίαρχα να στηρίξουμε το παιδί. Γνωρίζετε όλοι ότι στην Κομωτινή το παιδί υπολειτουργεί. Η υπολειτουργία του οφείλεται κυρίως στη στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού. Άρα και εκεί χρειαζόμαστε 2, 3, 4 ανθρώπους απαραίτητους για να μπορεί να αποσυμφορηθεί το νοσοκομείο και να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα που έχει μπροστά. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου στη Λέσχη Κομωτινέων εκδήλωση για τα 65 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Έλληνα μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Την Κυριακή 1 Μαρτίου στη Λέσχη Κομωτινέων γιορτάζονται τα 65 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Έλληνα μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Γιορτάζουμε την Κυριακή τα 65 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου αυτού Έλληνα μαθηματικού του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή, με ρίζες των προγόνων του από την Ανδριανούπολη της Θράκης, για να θυμηθούμε ότι είμαστε κληρονόμοι αυτού του τεράστιου και αδαπάνητου μέχρι σήμερα θησαυρού που ακούει στο όνομα Κωνσταντίνος Καραθοδωρή, τον οποίον όπως οι ξένοι αποκαλούν και ορθώς πιστεύω το μεγαλύτερο Έλληνα μαθηματικό από την αρχαιότητα. Εκείνο όμως που θα ήθελα εγώ να πω ως επίκαιρο, πρωτότυπο και ίσως περίεργο που θα το συνδέσω με το όνομα Καραθοδωρή, είναι ότι τις τελευταίες μέρες παρακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις βλέπω έγκριτους δημοσιογράφους να ρωτούν πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και ειδικούς επιστήμονες επί του θέματος πού οφείλεται το γεγονός ότι ολόκληρη ανθρωπότητα ασχολείται με τη μικρή αυτή χώρα που λέγεται Ελλάδα, που σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονταν αυτό αν ήταν μια άλλη μικρή χώρα, και εγώ δεν θα αναφερθώ ονόματα για αυτό το, όπως αναφέρθηκαν, και θέλω στο κανάλι σας και στους ακροατές σας να δώσω και εγώ τη δική μου απάντηση, ότι αυτό οφείλεται στην οικουμενικότητα του ελληνισμού. Αυτή είναι η σπάνια ιδιότητα και πολύ σημαντική που διαθέτει ο ελληνισμός και τη διαθέτει χιλιάδες χρόνια τώρα. Γιατί ξέρετε, ο ελληνισμός πάντα γεωγραφικά
ήταν μια μικρή περιοχή και το είχαν αντιληφθεί από το 3000 π.Χ. ακόμη και οι Μινωίτες και από το κυκλαδίτικο πολιτισμό πιο πριν. Γι' αυτό και σκέφτηκαν να κυριαρχήσουν στον κόσμο με τα ξύλινα τείχη που είναι τα πλοία. Τα ελληνικά πλοία ανέκαθεν ήταν τα καλύτερα. Και είδαν οι Έλληνες ότι οι θάλασσες ενώνουν όλες τις στεριές του κόσμου. Και βρήκαν τον τρόπο με το στόλο και τις θάλασσες να κυριαρχήσουν. Να κυριαρχήσουν όχι μόνο εμπορικά όμως, να κυριαρχήσουν διαδίδοντας τον πολιτισμό τους, διαδίδοντας τα επιτεύγματά τους. Γι' αυτό λέμε ότι ο ελληνισμός είναι το δώρο της ανθρωπότητας. Ή όπως λέει ο φίλος μου Νίκος Λιγερός, ο ελληνισμός είναι το δώρο του χρόνου στην ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα υπήρξε πάντα και σήμερα ακόμα μία δυναμογεννήτρια μεγάλων ανθρώπων, σπουδαίων ανθρώπων, σπουδαίων επιστημόνων, μεγάλων μυαλών. Και η Ελλάδα δεν μπορούσε να αναπτύξει όλα αυτά τα μυαλά στο μικρό της χώρο. Είναι λάθος λοιπόν να λέμε η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Εγώ θέλω αυτό να το αλλάξουμε, να το δούμε θετικά. Έτσι κάποτε και ο Καραθοδωρή υπήρξε ο Έλληνας της Οικουμένης, τον οποίον ναι μεν πικραίνει κάποιος που η Ελλάδα δεν τον αξιοποίησε, αλλά με αυτόν τον τρόπο αυτός δόξασε την Ελλάδα σε όλη την Οικουμένη. Αυτήν τη δόξα πάντα οι Έλληνες διάσπαρτοι σε όλα τα πέρατα της γης την μεταφέρουν στην πατρίδα τους. Γι' αυτό και ασχολούνται όλοι με την πατρίδα μας. Γιατί η πατρίδα μας είναι δώρο της ανθρωπότητας. Είναι αυτή που έδωσε τα φώτα της σε όλο τον κόσμο. Φώτα πολιτισμού, φώτα επιστήμης, φώτα γνώσεως, τα πάντα όλα. Θέατρο, όλα λέει τα διδαχτήκαμε από τους Έλληνες. Πώς λοιπόν να μην ασχολούνται με τους Έλληνες. Ένας τέτοιος Έλληνας υπήρξε ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρή και οφείλουμε και να τον τιμήσουμε και να τον αξιοποιήσουμε και να τον αναδείξουμε και να τον παραδώσουμε στις επόμενες μελλοντικές γενιές για να μεταλαδεύσουν αυτόν τον σπουδαίο θησαυρό, να τον δαπανίσουν πολύ περισσότερο από εμάς. Ολοκληρώθηκαν οι χειμερινές εκπτώσεις, αφήνοντας όμως άδεια τα ταμεία στα περισσότερα καταστήματα. Πήγαν καλά, λόγω και πάλι θα το πω, του πολιτικού κλίματος που υπήρχε, το πώς θα σταθεροποιηθεί και να ανατάξει και η αγορά, γιατί αν δεν υπήρχε σταθερή πολιτική κατάσταση, η αγορά δεν μπορεί να δουλέψει. Αυτά φαίνονται και από τα έσοδα του κράτους, που είναι μείον 20% και οφείλεται σε αυτή τη συγκυρία και όχι μόνο. Το τσικνοπέμπτη κινήθηκε η αγορά. Η καθαρά Δευτέρα κινήθηκε η αγορά. Κινήθηκε ποια αγορά? Μιλάμε για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, καφέ και εστίαση. Ο κόσμος επιλέγει και βγαίνει συγκεκριμένες μέρες. Πλέον δεν βγαίνει συνέχεια. Καλό είναι αυτό. Είναι μια ανάταξη, αλλά πολύ μικρή. Δεν μπορεί να βασιστεί ούτε όλη η αγορά σε 2-3 μέρες. Θέλουμε διαρκής να υπάρχει κατανάλωση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει, διότι δεν υπάρχουν χρήματα και ρευστό στην αγορά. Έχει τη γνώση ο κόσμος. Είναι αντίθετο. Προσδοκούμε το καλύτερο να μην το ξαναζήσουμε. Αλλά περιμένουμε ότι καλύτερο από τη νέα κυβέρνηση. Παραμένουμε όμως στο ίδιο θέμα και πάμε να δούμε χαρακτηριστικά πώς έχει η κίνηση στα καταστήματα ένδυσης στην Κομωτινή. Τελευταία μέρα των εκπτώσεων η σημερινή και να μας πείτε πώς είχε η κίνηση όλο αυτό το εκπτωτικό διάστημα όσον αφορά την ένδυση, τα ρούχα. Όπως τα ξέρετε όλοι, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθούμε κι εμείς όμως να έχουμε καλές τιμές, να δείξουμε κάτι διαφορετικό κάθε φορά, να δείξουμε και ότι ο κόσμος πρέπει να μπαίνει στα καταστήματα, να ψάχνει, να δει τις προσφορές, γιατί μόνο έτσι θα βοηθηθούμε ο ένας τον άλλον. Έτσι θα μπορέσει να παραμένει ανοιχτή η αγορά. Αλλιώς θα κλείσουν. Τα ποσοστά των εκπτώσεων που είχατε ήταν 50% ίσως ή περισσότερο? 50, 70, 30, 20 αναλόγου. Δηλαδή πρακτικά ένα φόρεμα καλό πόσο είχε? Μπορεί να βρει μέχρι και 30 ευρώ φόρεμα.
Αναλόγω τι θητάει ο κάθε άνθρωπο. Με την καλή του ποιότητα. Πάντα εγώ δουλεύω μόνο ποιοτικά ρούχα. Όπως ξέρετε, πάντα έχουμε αναδικά κομμάτια, τα οποία ψάχνω σε διάφορες εταιρείες. Δεν παίρνω ποτέ πάνω από δύο κομμάτια, για να μην κυκλοφοράνε όλα με το ίδιο στυλ. Προσπαθώ να βρω κάτι το διαφορετικό και το ιδιαίτερο. Όπως επίσης προσπαθώ να έχουν και καλές προσιτές τιμές, γιατί είναι το ζητούμενο σήμερα. Και βέβαια να πούμε ότι από το Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο είναι μήνες που κυρίως ξεκινάνε τα μυστήρια του γάμου. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχετε και νηφικά. Εδώ η κίνηση πώς πάει, ο κόσμος, οι νύφες, οι υποψήφιες νύφες κάνουν έρευνα αγοράς? Κάνουνε, πολύ και δύσκολα να κάθονται να δοκιμάσουνε. Βέβαια εγώ δεν έχω μεγάλη ποικιλία σε δίγμα, γιατί δουλεύω περισσότερα τα χειροποίητα που φτιάχνω εγώ μόνη μου, με το χέρι. Δηλαδή όχι με μηχανή, με το χέρι ράβω, κεντάω το νηφικό. Βλέπω ότι τελευταίο το χειροποίητο, για παράδειγμα, κόσμο έχει ιδιαίτερη πέραση. Τώρα, όσον αφορά τα ρούχα, εκεί πώς είναι τα πράγματα? Ο κόσμος προτιμά κάτι χειροποίητο για κάποια ιδιαίτερη στιγμή της ζωής του? Ναι, ναι. Πέρσι είχα κάνει κάποια νηφικά, στα οποία από ό,τι ξέρω και από τους ανθρώπους που βρεθήκανε στο γάμο και από την ίδια της νύφες και η οικογένεια είναι πολύ ευχαριστημένοι. Θέλουνε, αλλά απλά θέλουνε κάτι που να μπορεί να προσεγγίσει τις τιμές που θέλουν αυτοί. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε πιο πολύ με τις εκτόσεις. Δεν δουλεύουμε πλέον με το ρούχο, μόλις έρχεται το παίρνει η πελάτησα, κατοχυρώνω το μοναδικό που θέλω να το φορέσω εγώ πρώτα απ' όλο. Δεν υπάρχει αυτό πλέον στην αγορά. Ας περάσουμε να δούμε τι έγινε στον αγώνα ΑΕΚ Ομοτηνής Αστέρας Καβάλας στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής των play-off της Α1 ΕΚΑΣΑΜΑΘ για την άνοδο στη Γ' Εθνική Κατηγορία. Ιδανικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ Ομοτηνής στα play-off της Α1 ΕΚΑΣΑΜΑΘ για την άνοδο στη τρίτη Εθνική Κατηγορία, η οποία επικράτησε το Αστέρα Καβάλας στο Κλειστό Γυμναστήριο με 91-82 προς 400 περίπου φιλάθλους. Η ομάδα της ΑΕΚ Ομοτηνής είχε ένα ιδανικό ξεκίνημα, προηγήθηκε με τη μεγαλύτερη διαφορά στο 10ο λεπτό 31-7, 40-20 στο 15 και 30, 58-37 στο 25, 65-45 στο 28, διατηρούσε μια διαφορά μέχρι και 20 πόντους, μείωσαν οι φιλοξενούμενοι 69-55 στο 31, ενώ είχαν με ένα 0-11 σερί τη μικρότερη διαφορά 69-63 στο 32 και 30. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ Ομοτηνής ήταν άστοχη στις βολές, διαχειρίστηκε πολύ σωστά το παιχνίδι, ξαναπροηγήθηκε μέχρι και 12 πόντους 83-71 στο 37 για να λήξει το παιχνίδι με 9 πόντους διαφορά, και σε συνάρτηση με την ήττα του Πανσεραϊκού στις Σφαίρες από τη Θήλα με 63-55 είναι μόνη πρώτη με το ξεκίνημα των play-off και κοιτάει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία όσον αφορά την άνοδο. Διατίθευσαν οι κύριοι Μπίτης Ξενικάκη στα 10 λεπτά 28-7, 46-31 ημίχρονο, 69-52 και 91-82 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για την ΑΕΚ Ομοτηνής: Καναράς 2 Παπαγεωργίου 3 με 1 τρίποντο, Χονδρόπουλος 28 με 3 τρίποντα, Βάκρινος 1, Λεφής 4 με 1 τρίποντο, Μεχμέτης Αούς συμμετοχή, Κουτσοβασίλης 12 με 1 τρίποντο, Μπακιρτζής 5, Σιμάκης 12, Χατζιπαυλίδης 18 με 1 τρίποντο, Θεοδωρίδης 4 και Τερζίδης 2 πόντι. Για τον Αστέρα Καβάλας: Παπαζόδος 10 με 1 τρίποντο, Ανίσογλου 3 με 1 τρίποντο, Σπανός συμμετοχή, Λαμπρόπουλος 11 με 2 τρίποντα, Ζωτίδης 3 με 1 τρίποντο, Μαρκόπουλος συμμετοχή, Αθανασιάδης 33 με 5 τρίποντα, Σαμαράς συμμετοχή, Χαριζάνης 10 με 1 τρίποντο, Πανδύ συμμετοχή, Ζαρωτιάδης 12 πόντι και Μητικόπουλος συμμετοχή. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Αστέρα Καβάλας Δημήτρης Αϊβαζίδης και ο προπονητής της ΑΕΚ Ομοτηνής Βασίλης Τοάκης. Ήμασταν πολύ κακοί. Ήμασταν πολύ κακοί και βασικά ήμασταν κακοί στην άμυνα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας ήταν ότι δεν πήραμε τα rebound που έπρεπε να πάρουμε και δώσαμε πολύ περισσότερες επιθέσεις στην άλλη ομάδα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την πολύ καλή εμφάνιση που έκανε. Συνεχίζουμε. Άρα έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα, έχει 5 αγωνιστικές. Είναι αρκετές ομάδες μες στο κόλπο. Θα ζήσουμε και άλλα τέτοια παιχνίδια. Με τόσους σφιγμούς δεν μπορείς να κοιτάς τι έγινε στα άλλα παιχνίδια. Και εμείς κοιτάμε το δικό μας το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω το πήγαμε, αν και πήγε πάλι ψηλά στο σκορ. Δύο εβδομάδες τα παιδιά μετά την ήττα του κυπέλου τους είχα πει ότι αν αυτή η ήττα θα μας βοηθήσει, μόνο να την αξιοποιήσουμε. Το να λέμε ότι θα μας βοηθήσει μια ήττα δεν μας βοηθάει να δουλέψουμε. Τα παιδιά δούλεψαν, κάνανε διπλές προπονήσεις.
Κάνανε βραδινές προπονήσεις, κάνανε πρωινές προπονήσεις. Είναι ήρωες και αυτοί που ήταν οι 12 και τα παιδιά που ήταν εκτός αποστολής ήταν ήρωες. Η στιγμή ήταν τόσο μεγάλη μέσα στην εβδομάδα και η ένταση ήταν μεγάλη μέχρι που δηλαδή, βγάλαμε έναν άλλον εαυτό μέσα στις προπονήσεις. Ωστόσο, είδατε ότι είχαμε πάθος, είχαμε διάθεση, είχαμε όρεξη να φτάσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά. Στο τέλος, φτάσαμε τη διαφορά, νομίζω είναι σε 9 πόντους, πόσο είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά αυτό που μετράει είναι η νίκη και την αφιερώνουμε στον κόσμο που ήρθε σήμερα και μας στήριξε. Ήταν πραγματικά ο έκτος παίκτης και εγώ προσωπικά θέλω να αφιερώσω τη σημερινή νίκη, επειδή σήμερα ήταν ένας χρόνος από τότε που έφυγε ο παππούς μου και δεν μπορούσα να πάω, να αφιερώνω στη μνήμη του. Και δεν έχουμε κανέναν λόγο. Εμείς κοιτάμε τον αγώνα με το Σιδηρόκαστρο, γιατί το Σιδηρόκαστρο ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα και δεν πρέπει με τίποτα να επαναπαυτούμε στη σημερινή νίκη. Ο δρόμος είναι μακρύς, έχουμε 5 τελικούς, κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν κοιτάμε τι θα γίνει με στην Καβάλα, δεν κοιτάμε τι θα γίνει με τον Πανσεραϊκό στο επόμενο παιχνίδι. Κοιτάμε τι θα γίνει με το Σιδηρόκαστρο την επόμενη αγωνιστική. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν τα νέα μέχρι και αυτή την ώρα από το Art Channel Θράκης. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11.30. Μείνετε κοντά μας γιατί αμέσως τώρα ακολουθεί σε επανάληψη εκπομπή Μουσικές Περιπλανήσεις. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο.